Πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αναχωρείτε για το Μόναχο. Εκεί όπου αύριο είναι προγραμματισμένη να γίνει μια σημαντική σύσκεψη για την καινούργια διοργάνωση της FIFA, το Champions League. Χθες έγινε γνωστό ότι Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα διοργάνωση. Ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα και τι μπορούμε να περιμένουμε από την αυριανή σύσκεψη? Κοιτάξτε, πριν από 20 μέρες είχαμε σύσκεψη στη Γενέβη και εκεί μπήκαν οι βασικές δομές της νέας διοργάνωσης. Συγγνώμη για τη φωνή μου, έχω μια φαρυγγίτιδα. Και επικοινώνησα αμέσως και 20 μέρες και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Και από τότε τα σωματεία είναι ενημερωμένα. Πράγματι, τρία σωματεία την Ελλάδα, ήδη χθες βγήκε μια σέρβικη εφημερίδα, η οποία αναφέρει και αυτή ότι από την Ελλάδα είναι τρεις ομάδες. Ο Παναλβάν και πάλι, χωρίς να βάζω σειρά, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό που πάει από το κακό στο χειρότερο, αυτό της Ευρωλίγας, το οποίο ξεκίνησε από οικονομικής πλευράς με 50 εκατομμύρια δολάρια που λέγανε ότι τα δίνει η Τηλεφώνικα, κατέληξε να μοιράζει 12 και τελικά όταν η FIFA βρήκε χορηγό και προσέφερε 30 εκατομμύρια για να πάρει τη διοργάνωση, μέσα σε τρεις μέρες του θαύματος αυτοί εμφανίστηκαν με 35. Κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν σωματεία και μάλιστα επαγγελματικά τα οποία υπέγραψαν για 10 χρόνια δέσμευση με την Ευρωλίγα εν λευκό, χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι η σύμβαση και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η IMG, η εταιρεία αυτή. Πράγματι είναι ένας κολοσσός, αλλά δεν είναι εταιρεία που πουλάει προϊόντα. Παροχή υπηρεσιών κάνει. Ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτή πρέπει να βγάλει, να δώσει και να κρατήσει μια προμήθεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχει υποσχεθεί κανένα ποσό. Θα τα περί 35 και λένε, είναι αρλούμπες και είναι όλα στον αέρα. Και ήδη η τελευταία έχει αρχίσει να κάπτεται, διότι βλέπει και φοβάται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ποσό αυτό το οποίο έχει τάξει. Εμείς ξεκινάμε σε μια βάση, θα έλεγα, όχι συναγωνιστική, τώρα αυτά είναι λόγια του αέρα, ανταγωνιστική θα είναι. Και θα είναι ανταγωνιστική με την Ευρωλίγκα. Μετέχουν ομάδες οι καλύτερες από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Γαλλία, Σερβία και φυσικά και από τις υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν δεσμευτεί οι ομάδες μέσα στις 11. Και από εκεί και πέρα οι καλύτερες ομάδες μετά αυτές που έχουν συμβόλαια την Ελλάδα, από την Τουρκία και από το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική οργάνωση και εδώ γεννάται επίσης το ερώτημα ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει μία, θα γίνει. Την λύση θα τη δώσει η κοινωνία, η αρχική κοινωνία, η οποία ή θα αγκαλιάσει ή θα απορρίψει. Γιατί δεν θέλω να κάνω πρόληψη, εάν την κάνω καταλαβαίνετε ποια θα είναι, αλλά μέσα στην επόμενη τριετία θα δοθεί η λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που ξεκίνησε το 1980 και το 2000, συγγνώμη, και με λαθεμένους χειρισμούς και από τις δύο πλευρές φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει διαρχία, τριαρχία στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτά όλα τελειώνουν. Η FIFA πήρε τις πρωτοβουλίες που να πάρει, έχει τα χρήματα που χρειάζονται για να δοθούν και επίσης και την αντίπαλη εταιρεία την ανακοίνωσε της IMG. Είναι μια εταιρεία ακριβώς που κάνει το ίδιο έργο το οποίο παράγει η IMG. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ και για το καλό των ευρωπαϊκών συλλόγων. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν θα μετέχουν στη διοργάνωση της FIBA οι πρωταθλητές των χωρών? Και αν επίσης, δεύτερη ερώτηση, αν εμπεριέχει αλήθεια αυτό το οποίο σημειώνει ο κ. Μπαρτομέου, ότι μπορεί να συνεργαστούμε και μπορούμε να μειώσουμε το χάσμα, είναι απλά λόγια του αέρα? Αυτό το λέει τώρα, νομίζω ότι είναι λόγια του αέρα. Και γίνεται, εάν θα την παραμονή μιας μεγάλης συνάντησης, ακριβώς κάνει κάτι τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες ξεχνάει την επόμενη. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη.
για να μπορεί να βάσει. Από εκεί πέρα οι πρωταθλητές, δεν ξέρω. Στην Ισπανία ποια θα είναι πρωταθλήτρια φέτος, δεν ξέρω ακόμα. Ξέρετε εσείς. Όχι, αναφέρομαι στα ισχυρά ονόματα. Συγχωρείτε, ξέρετε εσείς. Αφήστε τα ισχυρά ονόματα. Κάθε μέρα δίνουν εξετάσεις. Έτσι. Ξέρετε εσείς ποιο θα είναι πρωταθλητής στην Τουρκία ή ποιο θα είναι πρωταθλητής στη Γαλλία ή στην Ιταλία ή στην Γερμανία. Αφήστε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα δούμε μετά από 2-3 χρόνια ποιο θα έχει τις ισχυρές ομάδες. Τα έξτρα μπόνους στο οικονομικό κομμάτι ποια θα είναι από το Champions League? Τι εννοείται τα έξτρα μπόνους? Έχει ακουστεί γενικώς ότι η FIBA θα είναι εκεί για να καλύπτει έξοδα αγώνων, έξοδα μεταφορών. Βεβαίως. Υπάρχει προϋπολογισμός συγκεκριμένος, θα ανακοινωθεί αύριο και θα δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν θα αναγίνω εγώ προπομπός έτσι, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Η συνεργασία σας με τους ανθρώπους του Άρη και του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα? Σας είπα, τους έχω ενημερώσει πριν από 20 μέρες περίπου. Ναι. Ήταν οι πρώτοι σύλλογοι που ενημερώθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η συνεργασία μας είναι πολύ καλή και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο του Άρη στην Γενέβη. Προηγουμένως εδώ ήταν ο γιος του, νομίζω. Ο αδερφός. Ο αδερφός του. Θα είναι παρόν μάλιστα αύριο εκεί στο Μόναχο. Τι σημαίνει αυτό, το γεγονός ότι ο Άρης θα είναι εκεί πέρα με τον διευθυντή του? Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη αποδεχθεί την οργάνωση και θα συμμετέχει στην οργάνωση του Champions League. Του θεσμικού φορέα, γιατί θεσμικός φορέας του αθλήματος είναι η FIBA. Δεν είναι τώρα οι Ευρωλίγκες και διάφορα άλλα τα οποία ακούγονται και λέγονται. Αύριο προβλέπεται να ανακοινωθεί και συμφωνία μια πολύ μεγάλη εταιρεία που θα είναι ο βασικός χορηγός. Ναι. Δεύτερο ερώτημα, στη δημοσίευμα της Blick, της Εθνικής Εφημερίδας, σημειώνει ότι θα είναι δύο σίγουρα ελληνικές ομάδες και μία θα πάει στα προκριματικά. Όχι, τι λέει, για τρεις ομάδες λέει. Όχι, ναι, δύο στα. Κοιτάξτε τώρα το τεχνικό μέρος, δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο. Αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες ελληνικές θα μετέχουν στο Champions League. Συμβόλαιο για διετία, τριετία ή θα είναι. Για συμβόλαιο τριετές. Αυτές οι ομάδες που θα αποκλείονται στα προκριματικά θα πηγαίνουν σε άλλη διοργάνωση? Ναι, στη δεύτερη οργάνωση, το κύπελο. Το κύπελο. Ναι, το κύπελο. Champions Cup. Δεν πάει Champions Cup, πώς θα το κάνω. Cup θα είναι. Cup θα είναι. Χωρίς Champions. Σαν παλιά. Πρόεδρε, γιατί η αθλητική κοινωνία, οι σύλλογοι, οι φίλαθλοι, όποιος αποτελεσμένος αθλητικής κοινωνίας θα επιλέξει, πιστεύετε, κατά την άποψή σας, το Champions? Πού θα υπερτερεί η νέα διοργάνωση και η διοργάνωση που ξέρουμε τώρα? Ναι, στη θεσμική του οργάνωση, διότι, όπως ξέρετε, το μπάσκετ έχει θεσμικό φορέα ανώτατον το FIBA. Δεύτερον, ότι όλα τα παράλληλα όργανα, διαιτές, προπονητές, ανήκουν στη FIBA. Και αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλετε, για την συνέχεια της αντιδικίας. Έτσι. Δεν θα πειράξουμε τους παίχτες, γιατί δεν φταίνει παίχτες σε τίποτα. Οπωσδήποτε ένας διαιτητής που δεν διαιτεύσει προ-Ολυμπιακό και Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορεί να είναι και στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, πιστεύω να είμαι κατανοητός. Σε οργανωτικούς λοιπόν, τομείς ή άλλους, τώρα, σε οργανωτικούς, θα υπερτέρει από την γνωστή? Σαφέστατη υπερέχει η FIBA, η οποία έχει και το know-how, έχει εμπειρία πολύ μεγάλη και σας είπα και πάλι, είναι ακριβώς ο θεσμικός φορέας, είναι αυτός που εκπροσωπεί το άθλημα και στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπάρχει άλλος φορέας. Ένας είναι ο φορέας, στον οποίο ακόμα και το NBA συμμετέχει. Έτσι, με έναν αντιπρόεδρο μέσα στους κόλπους της FIBA. Και στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχει μέλος του NBA. Από τις επαφές που κάνατε με Άρη και ΠΑΟΚ, το συμπέρασμα είναι ένα, ότι θα μετέχουν και οι δύο. Ναι. Χωρίς να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ενημέρωση άλλο. Συγχωρείτε, στο εξ απόψεως ενημέρωσης δικής μου. Τώρα, αν κάποιος υπαναχωρήσει, να σας πω, εγώ θα αναλάβω την ευθύνη. Η αίσθηση που έχετε είναι ότι έτσι, έχει τελειώσει. Τέτοια πράγματα γίνονται πολλές φορές τελευταία στιγμή. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι και οι τρεις ομάδες. Θα σταθούν στο ύψος τους και θα είναι με την θεσμικό φορέα τη FIBA. Άλλωστε, ένα θέμα το οποίο και εσείς δεν το έχετε κοιτάξει είναι πώς από τα 12 που μοιράζει και με το ζόρι η Ευρωλίγκα στα σωματεία, τα οποία δεν καλύπτουν τα έξοδα τους. Έτσι, όταν μάλιστα τη δεκαετία του 90 όχι μόνο καλύπτουν τα έξοδα τους, είχαν και έσοδα, μόνο από την τηλεόραση στην Ελλάδα παίρνανε τα τριπλάσια από ό,τι παίρνουν σήμερα οι ομάδες που μετήχαν τότε. Στο Final Four.
Φάρ, μπράβο, στα, όχι στο Final Four, γενικά στην Ευρωλίγκα την FIBA τότε. Πώς όμως από τα 12 έφτασε ξαφνικά στα 35, μέσα σε 5 μέρες. Ένας δεν βρέθηκε να πει, παιδιά, τα λεφτά αυτά πώς βρέθηκαν ξαφνικά. Τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρχαν. Πρώτον. Δεύτερον, υπέγραψαν σύμβαση, συμβόλαιο, δέσμευση βασικά, δεκαετίας. Γνωρίζουν το συμβόλαιο της IMG με την Ευρωλίγκα. Το ξέρετε εσείς, το ξέρει κανένας. Ρωτήστε αυτούς λοιπόν που υπέγραψαν, αν το ξέρουνε, που έχω ρωτήσει. Και κανένας δεν το ξέρει. Άρα λοιπόν τι πάνε και υπογράφουν. Και ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία. Ότι όταν ρωτήσει τον ένα λέει, μα εγώ θα πάρω το βάρος αυτό, που δεν μιλάει κανένας άλλος. Και οι 11 το ίδιο λένε. Αφού δεν μιλάει, περιμένει να είναι να μιλήσει ο διπλανός. Για να μιλήσει εσύ για τα συμφέροντα. Ορίστε. Δεν μπορούν να μιλήσουν με τοποθετηθούν. Ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό του Γιάννη. Σου λέει γιατί είναι αυτό το σωματείο. Να μην τυχόν και διώξουν εμένα και δεν είμαι εγώ. Ή επειδή είναι σε εξέλιξη, μην τυχόν και μα δικήσουν. Κάτι ανόητα πράγματα, δηλαδή τα οποία δεν στέκουν. Δεν είναι σοβαρά. Θεωρείτε ότι δεδομένου ότι οι ομάδες για πολλά χρόνια εισήπαταν ψίχουλα από την Ευρωλίγκα. Θεωρείτε ότι υπάρχει προοπτική. Γιατί χρησιμοποιείς σε παρατατικό. Και εισπράττουν. Ναι, και εισπράττουν. Απλά τώρα υπάρχει η δέσμευση 35 εκατομμύρια που τα βρήκανε. Όχι, δεν υπάρχει προοπτική. Μία δέσμευση που υπήρχε και για τα 50 τη τηλεφώνικα. Ναι. Υπάρχει, πιστεύετε. Προφορική δέσμευση. Έτσι, ναι, προφορική. Η προοπτική, αυτές οι 11 ομάδες που φύγουν ενδεχομένως και άμεσα από την Ευρωλίγκα και να έρθουν στη FIBA. Και αν υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο αποκλεισμών. Γιατί κάποια στιγμή τέθηκε στο τραπέζι ή τουλάχιστον υπήρξε πληροφορία. Υπάρχει αυτό ή όχι. Νομίζω ότι το έχω απαντήσει αυτό το ένα. Ότι όχι, δεν υπάρχει ως προς τα σωματεία, δεν υπάρχει. Ως προς τους άλλους τους παράλληλους χώρους, υπάρχει το θέμα της πρόσκλησης για επιλογή. Κύριε, ή εδώ ή εκεί. Δεν γίνεται παντού. Πάντα δημιουργηθεί και μια νέα αιστεία αντιπαράθεση. Με την διεξαγωγή των προκριματικών το 2017, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια κόντρα στα σκαριά. Όχι, εκεί είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί από δύο συνέδρια παγκόσμια και μάλιστα είναι του μιας επιτροπής που στα ελληνικά λέγεται governance. Λοιπόν, και στην οποία μάλιστα είμαι πρόεδρος, όπου είπαμε ότι θα έχουμε περιόδους διακεκομένες για να μπορούν οι εθνικές ομάδες να παίζουν μέσα στη χώρα τους, στον κόσμο το δικό τους. Η εθνική μας ομάδα επίσημα αγώναξε από τα χρόνια και να κάνει στην Ελλάδα, πάνω από 12 χρόνια. Λοιπόν, καλό είναι κάποτε να παίζουν και οι εθνικές ομάδες με τον κόσμο μπροστά, το δικό τους, τη χώρα τους. Και έτσι λοιπόν, να έχουμε διακεκομένη, όπως είναι στην UEFA, στο ποδόσφαιρο, να έχουμε διακεκομένη περίοδο. Εκεί λοιπόν αντιδρούν πάλι. Λέει, όχι, θα δούμε. Και θα κερδίσει στο τέλος. Είχαμε πρόσφατα και την κλήρωση του Προελπιακού. Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Πριν πάμε στην εθνική, γιατί βιάζεσαι. Από τη στάση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τη στάση που επέδειξαν. Περιμένατε να επιδείξουν αυτή τη στάση τελικά και να καταλήξουν εκεί που ναι, κατέληξαν. Το παρελθόν ναι, με οδηγεί στο ότι είχε οδηγήσει στο να είμαι βέβαιος ότι θα κράτησε αυτή τη στάση. Πιστεύετε ότι μπορεί να αυξηθεί κι άλλο η κατάσταση τώρα, στους επόμενους μήνες, δηλαδή να φτάσει στα άκρα αυτή η αντιπαράθεση? Έχει φτάσει. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, είναι στα άκρα. Που είναι. Δεν είναι στη μέση. Περάσαμε τη μέση, τώρα έχουμε φτάσει στα άκρα. Ξεκινάει η διοργάνωση η άλλη. Και δεν νομίζω θα ενταθεί, διότι σας είπα και πάλι τη λύση στο άμεσο μέλλον, στο απότερο, θα τη δώσει η αθλητική κοινωνία. Πάντως, η ΦΥΜΠΑ έστειλε επιστολές στις 11 ομάδες πέρα από τα συμβόλαια και, και διευκρίνησε ότι η πόρτα της είναι ανοιχτή. Όχι μόνο έστειλε, τις καλέσαμε να συζητήσουμε. Ήρθε ο εκπρόσωπος των ομάδων, ήρθε ο κ. Μπερτομέου, 3 Νοέμβρη έγινε μια συζήτηση. Είπαμε εκεί διάφορα. Αναπτύξαμε ακριβώς και το σχέδιο όλο της οργάνωσης και μετά από 4 μέρες μάλιψε τους προσώπους των 11 σωματείων ο Μπερτομέ και τους έβαλε και υπέγραψαν τη δεκαετή συμφωνία. Ήταν η απάντηση. Και δεν είπαν τίποτα. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα κλείσαμε. Η κλήρωση του Προελπιακού μας έφερε στον όμιλο του Τωρίνο. Αν είστε αισιόδοξος για πρόκριση μέσω του Προελπιακού στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αν επίσης είστε αισιόδοξος και τι παραπάνω ξέρουμε για το αν μπορούμε να παρατάξουμε μια πιο πλήρη σύνθεση σε αυτό το Προελπιακό, διότι υπάρχουν αυτοί που παίζουν στο NBA, οι παίχτες στους οποίους διοργανώσει όχι μια αποστολή παίζουν στο Κολυμπιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τι ακριβώς... Ο Μπουρούσης. Εντάξει, αφήστε τώρα, θα είναι όλοι παρόντες.
η εθνική ομάδα θα είναι πλήρης, με την καλύτερο δυνατό υλικό το οποίο έχει. Έτσι. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία διεκδικούν θέση στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή ο Γενικός Διευθυντής των Εθνικών Συγκροτημάτων είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει τους παίχτες, είναι σε επικοινωνία με όλα τα παιδιά και αυτά που είναι, παίξαν στην Εθνική, όπως τον Αντετοκούμπο, τον Κουφό, αλλά και τα άλλα που είναι πολύ κοντά, τον Μίτογλου, τον Ντόρσεκ και όλους αυτούς. Μπράβο, οι οποίοι είναι πολύ κοντά και είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες και πιθανόν να διεκδικήσουν θέση στην προολυμπιακή ομάδα. Περιπτώσεις εσύ μπορούσε, κάτι νεότερο. Ήδη έχουν πει ότι θα το ανακοινώσουν ενδεχθέτω χρόνο. Ήδη θα κληθούν και θα είναι παρόντες, να είστε βέβαιοι. Είναι και τα δύο παιδιά τα οποία έχουν δείξει μια τέτοια διαγωγή. Δεν λείψανε ποτέ και θα τιμήσουν και πάλι με την παρουσία τους στην Εθνική Ομάδα. Με βέβαιος. Μην προσπαθούμε να δημιουργούμε προβλήματα μόνο. Έτσι. Θα πάμε ομαλά και ελπίζω αυτό να το κατανοήσουν όλοι απάντες. Γιατί πέρσι για αρκετά προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Το Σεπτέμβριο μετά από ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα και ενώ υπήρχε η προσδοκία και η φιλοδοξία ότι η ομάδα και μπορούσε η ομάδα βάσει την δυνατότητα να διακριθεί περισσότερο στο Ευρωμπάσκετ, δεν τα κατάφερε. Αποφασίσατε να... Δεν κατάφερε παιδιά. Χάσαμε ένα αγώνα με ένα καλάθι από αυτούς που βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και κάτω από τις συνθήκες που το είδατε όλοι πώς διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε. Αθλητισμό έχουμε, δεν είναι δυνατόν. Θα έχεις και την νίκη, θα έχεις και την ήττα. Όχι, αναφέρομαι στην απόφαση διατήρησης συνεργασίας με τον Φώτη Κατσικάρη, στον οποίο υπάρχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει, συνεχίζουμε τον Φώτη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μιλάμε συνέχεια. Θα είναι πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, μόλις τελειώσει. Φυσικά έχουμε το πρόβλημα ότι τα ορισμένα πρωταθλήματα τελειώνουν μετά τις 16-18 του Ιούνιου. Τέσσερις αρχίζουμε μια πολύ μικρή περίοδος προετοιμασίας. Έχουμε ήδη κλείσει τους αγώνες προετοιμασίας, 3-4 που θα είναι. Ελπίζω, αλλά τα παιδιά θα είναι έτοιμα. Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνεις φυσική κατάσταση και όλα αυτά. Εντάξει. Τώρα για αυτά που λένε και κάτι ακόμα, ότι η εθνική ομάδα καταταλαιπωρεί αυτά λέγονται από κάποιες φωνές, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Επιτέλους, διότι υπάρχουν παίκτες, ο Μπουρούς, ο Αντετοκούμπο, και αυτοί παίξαν στην εθνική ομάδα. Και είχα άλλα παιδιά πολλά, τα οποία ζήσεις, μη πρωταγωνιστούν. Ούτε ταλαιπωρία έχουν υποστεί, ούτε δεν, και δεν είναι ταλαιπωρία για να ασχοληθεί με την εθνική ομάδα. Για όνομα του Θεού, το αντίθετο είναι. Κάτι τελευταίο θέλω να πω. Χαρά και καταξίωση την. Πέρα από τον μπάσκετ, έχετε εκδηλώσει πολλές φορές την ανησυχία σας και για τον ελληνικό αθλητισμό. Άλλωστε, έχετε διατελέσει και γενικός γραμματέας. Αυτή τη στιγμή, πώς είναι η σχέση σας με την αθλητική ηγεσία? Σε επίπεδο ανθρώπινο, τυπικές σχέσεις έχω. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη θεσμικά σχέση. Και θεσμικά, τυπικά συζητάμε. Δεν έχω κακές σχέσεις πάντως, αλλά οι σχέσεις φαίνονται από το ότι το 2003 το ελληνικό μπάσκετ έπαιρνε 6.130 επιχορήγηση για να έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα αναπτυξιακά κλπ. Και φέτος μας δώνουν ένα 800. Αυτό κάτι λέει. Πολύ τώρα, σχέση. Ότι η Ελλάδα δεν έχει λεφτά, δεν έχει εκείνο, δεν έχει τ' άλλο. Εντάξει τώρα, μόνο στο χώρο του αθλητισμού είναι που δεν έχει χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.